η πολεμική τρέλα στην οποία το ΝΑΤΟ έσυρε την Ευρώπη πρέπει να σταματήσει και το συμφέρον της Γαλλίας είναι να εγκαταλείψει αυτή τη στρατιωτική συμμαχία και να γίνει ουδέτερη. Ξεχάσαμε τα μαθήματα από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο που κατέστρεψε την Ευρώπη, λέει ο απόστρατος Γάλλος συνταγματάρχης Ζακ Χογκάρ. Πριν από λίγες εβδομάδες κυκλοφόρησε στη Γαλλία το τελευταίο βιβλίο του με τίτλο «War in Ukraine», στο οποίο επανεξετάζει τον ρόλο του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ουκρανική κρίση. Στόχος του βιβλίου, λέει, είναι να πείσει τους συμπατριώτες του ότι κάνουν εντελώς λάθος όταν βλέπουν το ρόλο του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη. Το ΝΑΤΟ με επικεφαλής στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, με τη συνενοχή της αποδυναμωμένης Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενεργεί εναντίον της Ρωσίας. Προσπάθησα να εξηγήσω όλους τους λόγους για τους οποίους ο πρόεδρος Πούτιν δεν είχε άλλη επιλογή από το να ξεκινήσει μία ενέργεια που μετατράπηκε σε πόλεμο. Ο σκοπός του βιβλίου μου είναι να επικεντρωθώ στην ευθύνη των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ που ήθελαν αυτός ο πόλεμος να κάνει τη Ρωσία αδύναμη και να κρατήσει τις ευρωπαϊκές χώρες στην αγκαλιά τους, εξηγεί ο ίδιος. Με κάθε κόστος, οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να αποτρέψουν την ενοποίηση της Ευρώπης από τον Ατλαντικό μέχρι τα Ουράλια και αργότερα με την Ευρασία, που ήταν και το όνειρο πολλών Γάλλων διανοουμένων και πολιτικών του περασμένου αιώνα. Επεσήμανε μεταξύ άλλων χαρακτηριστικά.